απευθείας επιστρέψαμε. Θάνος Πλεύρης, Νικόλας Ιρμαλένιος, Χρήστος Κατσότης. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα. Με τα πρώτα βήματα και γοργά της κυβέρνησης έχει να αντιμετωπίσει αυτό το σημερινό, μια τραγωδία με νεκρούς, δεκάδες τραυματίες, έναν αγνοούμενο κύριε Πλεύρη. Βλέπουμε από τις πρώτες πρωινές ώρες επάνω έχει ανέβει κυβερνητικό κλιμάκιο, η Χαλκιδική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θέλω από τη δική σας την πλευρά να. Ναι, πρώτα απ' όλα το πρώτο και το αυτονόητο, τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και φυσικά και στους ανθρώπους περαστικά, αυτούς που είναι τραυματίες, ακούμε ότι είναι και κάποιοι σοβαρά, και σε αυτούς βέβαια που έχουν καταστραφεί. Η θέση μου είναι ότι τις καταστροφές και τις θεομηνίες δεν πρέπει να τις βλέπουμε μυρολατρικά. Σίγουρα μπορούν να συμβαίνουν όλες αυτές και να υπάρχουν θύματα, αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει να αναζητούνται πάντοτε εάν τα θύματα είναι αποκλειστικά και μόνο λόγω της καταστροφής και της αιωμηνίας ή αν το κράτος θα μπορούσε να έχει κάνει κάποια πράγματα για να αποτρέψει ή να μειώσει την έκταση της ζημιάς. Από αυτή την έννοια, σε οποιαδήποτε καταστροφή γίνεται θα πρέπει να γίνεται και η διερεύνηση αν τυχόν υπάρχουν ευθύνες ή αν ήταν αποτέλεσμα μόνο της καταστροφής. Ο κύριος Πέτσας νωρίτερα στην πρωινή βάρδια εδώ σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ενημερώνοντας τον κόσμο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι υπάρχει μάλλον ένα έλλειμμα ενημέρωσης των ξένων, των επισκεπτών, που αυτή την περίοδο είναι και περισσότεροι στην πατρίδα μας λόγω της τουριστικής περίοδου. Δηλαδή ο Έλληνας ακούει τηλεόραση, ραδιόφωνο, μπαίνει στον ιστότοπο. Ο ξένος όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνει. Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να αναζητηθεί. Λόγου χάρη έχουμε τον πατέρα με ένα παιδάκι που έπεσε ένα δέντρο. Mm-hmm. Αυτό το δέντρο υπήρχε περίπτωση να έπρεπε να είχε κοπεί για κάποιο λόγο ή ήταν ότι ήρθε μια καταστροφή και ρίξε ένα υγιές δέντρο. Δηλαδή, έχει... Η στέγη αντίστοιχα. Αυτό, εγώ να ξέρετε, είμαι απόλυτος, επειδή ακούω και κάποιες περιπτώσεις να προσπαθούν να συγκριθούν άλλες καταστροφές που έχουν γίνει. Σε οποιαδήποτε καταστροφή θα πρέπει, και φαντάζομαι αυτό είναι αυτονόητο να συμφωνούμε όλοι, να γίνεται διερεύνηση αν θύματα ή καταστροφές είναι λόγω των θεομηνιών ή αν θα μπορούσε το κράτος, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που το κράτος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που το κράτος θα μπορούσε να κάνει κάτι. Γι' αυτό το λόγο, σε όλες τις περιπτώσεις και ως προς όλους, θα πρέπει να γίνεται αυτή η διερεύνηση. Mm-hmm. Ακόμα και στις τέλεια οργανωμένες χώρες μπορείς να έχεις θύματα, αλλά και εκεί πέρα, πιστέψτε με, γίνεται διερεύνηση μετά να δούνε εάν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω η κρατική μηχανή, είτε προληπτικά είτε στην πορεία της εξέλιξης του φαινομένου, και δεν το έπρεπε. Αυτό που μου λέτε τώρα λόγω χάρη πράγματι. Στο πρόσφατο παρελθόν λέγαμε αν το κράτος θα έπρεπε, ας πούμε, να πάρει πράγματι μια μπουλντόζα δεκαετίες και να γκρεμίσει γειτονιές ολόκληρες που χτίστηκαν στο ρέμα εν γνώση τους και των ανθρώπων που έκτισαν και των τοπικών αρχόντων και της πολεοδομίας. Ή αν μπορούσε να πάρει μια μπουλντόζα εγκαίρως πριν γίνει κάποιο φαινόμενο και να γκρεμίσει μάντρες, βίλες, μικρότερα σπίτια, πολυκατοικίες που κτίστηκαν πάνω στο κύμα. Για να μιλάμε τώρα συγκεκριμένα. Μα είχαν κάνει και δήμοι κατασκευές πάνω στα ρέματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Χάρη, επειδή αναφέρετε ουσιαστικά, άμα δείτε στη συγκεκριμένη περίπτωση που είπατε, τι διερευνάτε, γιατί υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα που είχε ασκηθεί και διερευνούνται δύο πράγματα. Τι έπρεπε να έχει γίνει προληπτικά, βασικό. Και στην εξέλιξη του φαινομένου, αν μπορούσαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες να κάνουν κάτι, είτε ενημέρωση, εκένωση, οτιδήποτε. Αυτά τα δύο ερευνούνται. Mm. Τώρα, στο συγκεκριμένο το οποίο λέμε, θεωρώ ότι, γιατί ακριβώς δεν είμαι ειδικός, ότι σίγουρα θα γίνει μια διερεύνηση να δούμε. Έπρεπε να είχε βγει μια. Γιατί και αυτό που λέτε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στους τουρίστες. Πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη ενημέρωση. Εγώ να σας πω και στους Έλληνες τώρα, επειδή κάποιος Έλληνας άκουγε ότι υπάρχει κίνδυνος ακραίου καιρικού φαινομένου, δεν θα προχωρήσω στον δρόμο. Όμως γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι το κράτος, για να προλαμβάνει, και να σας πω, είναι πολύ προτιμότερο να ταλαιπωρηθεί κόσμος, ενδεχομένως υποχρεώνοντάς τον σε εισαγωγικά να μείνει σπίτι, να μην κινηθεί και αυτά, παρά προληπτικά να πεθάνει και ένας άνθρωπος. Γιατί ξέρετε, έχουμε μπει στη Είμαστε λίγο απίθανος λαός. Ο πολίτης πρέπει να έχει την ενημέρωση. Αν από εκεί και πέρα αγνοήσει την ενημέρωση, είναι ευθύνη του πολίτη. Αλλά το κράτος οφείλει να έχει πάρει όλα τα μέτρα. Και ξέρετε, μην βλέπουμε μόνο αριθμούς. 20, 106.
και ένας άνθρωπος να μπορέσει να σωθεί. Ένας να μπορούσε κύριε να σωθεί. Πλεύρη, δηλαδή, με μια σωστή προληπτική, από μόνο του αυτό αξίζει να κινητοποιείται μια μηχανή. Στον κύριο Συρμαλένιο, για ένα πρώτο σχόλιο. Εσείς τώρα είστε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έχετε ζήσει πολύ δύσκολες μέρες. Θα θέλαμε έτσι μια δική σας πρώτη τοποθέτηση για να πιάσουμε λίγο μετά και πιο συγκεκριμένα αυτά που βάλαμε στο τραπέζι. Ναι, καταρχήν να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μας σε όλους τους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας στη Χαλκιδική, γιατί υπάρχουν πολλοί τραυματίες, υπάρχει ο αγνοούμενος, υπάρχουν όλες αυτές οι καταστροφές που χρειάζονται άμεσα να δοθούν αποζημιώσεις όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι φανερό ότι τα φαινόμενα αυτά τα καταστροφικά έχουν πληθύνει εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Το λέμε όλοι αυτό, αλλά δύσκολα το συνειδητοποιούμε στη χώρα μας ότι πολλαπλασιάζονται συνεχώς τα φαινόμενα και κυρίως φθινόπωρο και αρχές καλοκαιριού, όπου έχουμε απίστευτες μεταβολές, καιρικές μεταβολές, σε πολύ ταχύ άρα ρυθμό. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Συρμαλένη, γιατί τώρα δεν μπορούμε να το δεχτούμε μυρολατρικά, το εντοπίζουμε λοιπόν, και κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Στη χώρα μας συνηθίσαμε να μην συνειδητοποιούμε τα πράγματα, και μιλάω συνολικά τώρα, πριν τα ζήσουμε, αυτό δεν υπήρχε πρόληψη για πολλές δεκαετίες, και σιγά σιγά όσο το φαινόμενο αυτό είναι παγκόσμιο της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει λοιπόν να πάρθουν μέτρα τα οποία θα θωρακίζουν την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα. Πόσος χρόνος πρέπει να περάσει, πόσος καιρός έχει περάσει από τη μάνδρα, ένας χρόνος κλείνει σχεδόν το μάτι. Συμφωνώ. Απλώς έχουμε συμπέσει με πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, οικονομικά, κοινωνικά, εξωτερικής πολιτικής κλπ. Και όλα αυτά θα πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν. Ξέρετε τι γίνεται. Σε αυτό το φαινόμενο αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι κλιματική αλλαγή που παίζει ρόλο, γιατί δεν είχαμε τέτοια γεγονότα και περιστατικά στην πρέπει Ελλάδα. Πρέπει να προσαρμοστούμε όμως αυτά τα περασμένα χρόνια. Και όλοι σεισμούς είχαμε λόγου χάρη. Όλοι οι καθηγητές από το πρωί, και εκεί να δούμε πώς έχουμε θωρακιστεί. Ναι, όλοι οι καθηγητές από το πρωί μας λένε αυτό ακριβώς, ότι πρέπει να τα περιμένουμε. Λέγατε εσείς και στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήσασταν κυβέρνηση ότι και στη Μάνδρα δεν βλέπουμε κάθε χρόνο να κατεβάζει τόσο νερό το όρος Πατέρα. Λέγατε στο μάτι ότι μέσα σε 50 λεπτά έγιναν όλα και περιέγραφαν πόσο διαφορετικά πήγαινε η φλόγα από το ένα σημείο στο άλλο και πόσο έντονη άνεμοι έπνεαν που δεν το συνηθίζαμε. Και τότε όμως, αφού μιλούσατε για κλιματική αλλαγή και το βάλαμε και πριν το κομμάτι των συνενέσεων, δεν κάλεσε η κυβέρνηση, και να δούμε αν θα το κάνει τώρα η νέα κυβέρνηση, κύριε Πλεύρη, όλα τα κόμματα να βρουν κοινό τόπο. Γιατί, ας πούμε, στο ασφαλιστικό λέγατε ότι έχετε αποστάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Στην οικονομία άλλη προσέγγιση. Στην παιδεία, στην υγεία άλλη προσέγγιση. Αλλά στην κλιματική αλλαγή δεν διανοείται κανείς ότι τα κόμματα εξουσίας και όχι μόνο μπορείτε να έχετε άλλη προσέγγιση. Πρέπει να κάνετε ένα εθνικό πλάνο, ένα σχεδιασμό. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Δεν είναι μόνο τα κόμματα που πρέπει να συνενέσουν σε ένα σχέδιο πολιτικής προστασίας μακροπρόθεσμης λογικής, είναι και κυρίως οι επιστημονικοί φορείς. Ναι, κυρίως, ναι, αλλά κύριε Κατσόπη, θα έρθουμε σε σας σε λίγο. Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας, ως πρωθυπουργός, είχε καλέσει το γερμανό καθηγητή και το επιτελείο. Δεν είχαν γίνει όμως σκέψεις με όλα τα κόμματα. Ο κύριος Μητσοτάκης θα το κάνει ως πρωθυπουργός, κύριε Πλεύρη. Πρέπει να καλέσει όλα τα κόμματα, τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Γεννήματά, τον κύριο Κουτσούμπα. Δεν θα λύσει όμως αυτομάτως αυτό το θέμα. Και επιστημόνες. Αυτό είναι διαδικασία. Αυτό που λέτε είναι μια σωστή διαδικασία. Δεν λύνει όμως αυτά τα θέματα. Για να είμαστε ρεαλιστές και να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο, εγώ πιστεύω είτε είμαστε στην αντιπολίτευση είτε είμαστε στην κυβέρνηση, αυτά θα περάσουν πολλά χρόνια στη χώρα μας να γίνουμε μια χώρα, όπως λέω εγώ, η Κούβα, επειδή μέχρι τώρα είμαι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας Ελλάδας-Κούβας, ήμουνα με την παλιά σύνθεση της Βουλής, μας έχουν περιγράψει πώς οι τυφώνες αντιμετωπίζονται στην Κούβα, γιατί τα ζουν δεκαετίες. Εδώ γιατί να περάσουν πολλά χρόνια. Εμείς, επειδή ακριβώς δεν τα ζούσαμε, δεν ήταν εύκολο να πρώτον να αντιμετωπιστούν αυτά που έγιναν με τη στρεβλή ανάπτυξη μετά τον πόλεμο, και είδαμε πώς πολλοδομήθηκαν διάφορες περιοχές, στις ακτές κλπ. Για τους σεισμούς που τους ζούμε, δηλαδή, είμαστε σε εγρήγορση, θωρακιζόμαστε κάθε μέρα. Δηλαδή, αν κάνει ένα σεισμό, ξέρουμε τι να κάνουμε. Αν προσέξετε,
Μεταξύ του σεισμού του 81 και του σεισμού του 99, που ήταν πολύ μεγάλη καταστροφική σεισμή και στην Αττική, ναι, υπήρχε πρόοδος. Δηλαδή ο αντισεισμικός κανονισμός μετά το 81 άλλαξε επί το αυστηρότερον. Λοιπόν, ξέρετε πόσες γειτονιές κατεδαφίστηκαν, ενώ, γιατί μετά τα σπίτια δεν ήταν τώρα για να τα ζήσεις και εκτίστηκαν πάλι πολυκατοικίες από το 99 και μετά. Γιατί ακριβώς υπήρχαν τόσες ρογμές που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι ακριβώς να μείνουν. Άρα πρώτον να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις του παρελθόντος και δεύτερον και κλείνω να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα με ένα σχεδιασμό που πρέπει να είναι διακομματικός αλλά και διεπιστημονικός. Και γρήγορος. Και γρήγορος, ναι. Κύριε Κατσότη, ελάτε. Ναι, και εμείς σαν ΚΚΕ εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας για τους θανάτους στην Χαλκιδική, αλλά και την γρήγορη ανάρρωση των τραυματισμένων. Ναι. Πρέπει να σας πούμε ότι κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Δελή, τον βουλευτή της Θεσσαλονίκης και τον κύριο Ρέβα, περιφερειακό σύμβουλο, βρίσκονται στην περιοχή. Και βέβαια και καλούμε και από αυτή την εκπομπή σας τους φίλους, τους οπαδούς, τα μέλη του ΚΚΕ να οργανώσουν την αλληλεγγύη στους πληγέντες της περιοχής. Πρέπει να πούμε ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα οι σεισμοί, οι πλημμύρες που τους ξέρουμε, οι φωτιές, και άλλο πράγμα βέβαια αυτό που έγινε στην Χαλκιδική χθες. Μιλούμε για ακραία φαινόμενα. Όμως υπάρχουν και ακραίες ελλείψεις. Για παράδειγμα, δεν μπορεί σήμερα να μην υπάρχει ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης των κατοίκων για αυτά τα φαινόμενα. Αυτό έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, γιατί τα ακραία φαινόμενα δεν είναι σήμερα. Είχαμε και εδώ και τα αρκετά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα η Χαλκιδική έχει πληγεί από τέτοια φαινόμενα. Άρα λοιπόν αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Σήμερα η επιστήμη και η τεχνική έχει προχωρήσει τόσο πολύ και μπορεί πράγματι να αντιμετωπίσει και να δημιουργήσει αυτόν τον ολοκληρωμένο μηχανισμό έγκυρης προειδοποίησης. Υπάρχει και αυτό που υπάρχει και προηγουμένως, οι τουρίστες. Και εδώ μπορεί να υπάρχει μηχανισμός όπου να ειδοποιεί έγκαιρα και τους ξένους. Να λέει όμως αυτή η ειδοποίηση τι να λέει, πρόσεχε ή να δίνει και μια κατεύθυνση στον κόσμο. Πού να πάει, τι να κάνει, πώς να διαχειριστεί τις επόμενες ώρες, γιατί μόνο ένα σήμα κινδύνου δεν λέει κάτι. Έχω την εντύπωση ότι η ευθύνη και για τους τουρίστες βρίσκεται στο κράτος το δικό μας που έρχονται εδώ. Δεν βρίσκεται στο κράτος τους ή δεν είναι ατομική ευθύνη τους. Για παράδειγμα, εδώ υπάρχουν ευθύνες. Οι ξενοδόχοι, οι εστιατόρες, η περιφέρεια, οι δήμοι. Θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα τέτοιο μηχανισμό έτσι ώστε πράγματι να υπάρχει ασφάλεια στη ζωή, αν θέλετε, όλων των πολιτών που είναι σε αυτή την περιοχή που, αν θέλετε, είναι το ακραίο φαινόμενο. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια ζωής. Καταρχήν αυτό που λέμε για τον ολοκληρωμένο μηχανισμό προειδοποίησης, έγκυρης προειδοποίησης, και είναι η πρόληψη. Η πρόληψη είναι αυτή που μπορεί να σώσει ζωές. Ένα δεύτερο είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση τώρα να αρχίσει να επισκευάζει τις υποδομές, τους δρόμους, να είναι ασφαλής. Η αρπακόλα δουλειά, αν γίνει, μπορεί να φέρει άλλα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν πρέπει έγκαιρα και με ασφάλεια να υπάρχουν όλες αυτές οι υποδομές. Δεύτερο, πρέπει να καταγραφούν οι ζημιές και να αποζημιωθούν 100% όλοι αυτοί που έχουν πληγεί μέχρι τώρα. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει οι αποζημιώσεις να είναι ένα μέρος της ζημιάς που έχει υποστεί ένας που έχει πληγεί από τέτοια φαινόμενα. Θα πρέπει λοιπόν εδώ η κυβέρνηση να σταθεί δίπλα στους πληγέντες με την αποζημίωση ολοκληρωμένα για τη ζημιά που έχει πάθει ο ίδιος ο πολίτης της περιοχής της Χαλκιδικής. Ο κύριος Θεοδωρικάκος μίλησε ήδη για τις αποζημιώσεις. Ναι. Για την καταγραφή των ζημιών. Λέει, σύμφωνα με την νομοθεσία. Ναι. Η νομοθεσία όμως, δυστυχώς αυτή η νομοθεσία δεν προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση. Και αυτό είναι ένα θέμα που το έχουμε εμείς αναδείξει αρκετές φορές και τώρα πάλι σαν ΚΚΕ ζητάμε πράγματι οι πληγέντες εκεί να αποζημιωθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκαταστήσουν πλήρως την. Εγώ τάχιστα θέλω να πω το εξής, ότι πολλές φορές κάνουμε μια κουβέντα και λέμε το πώς έχει δομηθεί το ελληνικό κράτος, όχι το κράτος, ενώ τα σπίτια και αυτά όλα. Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών πρέπει να είναι στην πραγματικότητα. Εγώ να σας πω, δεν αντέχω αυτή την κουβέντα. Προφανώς ξέρεις ότι έχεις αυθαίρετη δόμηση. Προφανώς ξέρεις ότι έχεις παλιά σπίτια σε ορισμένα σημεία. Όμως ο σχεδιασμός της πολιτείας δεν είναι σε ένα εξεντανικευμένο τοπίο. Είναι σε ένα πραγματικό χρόνο. Και θα πρέπει
αυτές τις υποδομές τις οποίες έχεις που δεν είναι αναγκαστικά καλές, αλλού είναι πάρα πολύ καλές, αλλού είναι μέτριες ή και κακές, να τις υπολογίζεις στο σχεδιασμό σου. Να και να είσαι και ακόμα πιο προσεκτικός όταν ξέρεις, π.χ. επειδή είπαμε πριν μάτι πως είναι εδώ μημένο, να είσαι ακόμα πιο προσεκτικός στην ενημέρωση του κοινού όταν ξέρεις ότι έχεις αυτό το πρόβλημα. Αντίστοιχα, και όταν η χώρα είναι σεισμογενής χώρα και έχει σεισμούς και αυτά, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Σίγουρα το πιο απλό είναι αυτό. Ο έγκαιρος μηχανισμός που είναι και προληπτικός, αλλά είναι και στην εξέλιξη του φαινομένου. Εντάξει, αυτό ήταν ένα δεκάλεπτο φαινόμενο. Εάν όμως αυτό το φαινόμενο ήταν μία ή μία μισή ώρα, το SMS στο κινητό θα μπορούσε να ήταν σωτήριο. Γιατί θα μπορούσε να σου δείχνει κατεύθυνση εξόδου, θα μπορούσε να σου λέει παρέμεινε στο σπίτι σου και μη βγεις από το σπίτι σου. Άρα, πρόληψη σε προηγούμενο στάδιο, αλλά και στην εξέλιξη του φαινομένου ενημέρωση. Να ξέρει ο άλλος τι πρέπει να κάνει. Πώς θα γίνει όμως αυτό, κύριε Βουλεύρη? Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Γιατί πώς θα γίνει αυτό, γιατί υπάρχει επιστημονική κοινότητα και σου λέει το τι έρχεται. Γιατί βλέπουμε και τις προειδοποιήσεις, ας πούμε, από την ΕΜΗ και λέει ακραία κινητικά φαινόμενα. Βγάλαμε εμείς ανθρώπους από την περιοχή νωρίτερα. Δεν πήγαινε, λέει, το μυαλό μας ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, σε τέτοιο μέγεθος, τέτοια ένταση, τόσο γρήγορα. Δηλαδή, ακούει, μπορεί να φαντάζεται ότι θα ρίξει μια δυνατή βροχή. Δεν είμαστε και ακριβώς συνηθισμένοι. Άρα, δεν είναι δουλειά των μέσων μαζικής ενημέρωσης αυτό. Είναι μέρος της πολιτείας να το αξιολογήσει και να πει τι πρέπει να κάνει. Αλλά η επιστημονική κοινότητα μιλάει και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Από εκεί και πέρα όμως, μας λέει ο κύριος Λέκας ότι αναμένεται ένας νέος νόμος. Άρα μετά πάει το θέμα σε μια δική σας συνεργασία. Κυρίως πάει σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, ακριβώς. Και στην έγκαιρη προειδοποίηση και στο ότι αυτός ο νέος νόμος θέλει να πει ότι η αξιολόγηση θα γίνεται από την πολιτεία και θα βγαίνει επίσημα η πολιτεία να δίνει κατευθύνσεις πριν από κάθε ακραίο καιρικό φαινόμενο που αναμένεται. Να ξέρει από πριν ο άλλος πώς αντιμετωπίζεται και να κύριε μην επαφιέται στην ενημέρωση και που θα κάνετε στους δημοσιογράφους. Τη φωτογραφία που ζητούσαμε νωρίτερα και την εντόπισε η Μάριον και πολύ σωστά έκανε. Και δείτε πώς είχαν στηθεί τα φωτοβολταϊκά σε μια συγκεκριμένη κατασκευή πάνω σε μια στέγη, πάνω στο σε δρόμο, μια σκεπή. Σε μια σκεπή. Δηλαδή είναι να απορεί κανείς αν τους πήραν άδεια και μπήκαν εκεί πέρα. Αν έχει δοθεί άδεια, ναι, ή εν πάση περιπτώσει με ποια σκέψη βάζεις τόσο βάρος πάνω σε μια ευτελή κατασκευή όπως είναι μια στέγη. Εμείς αυτό λέμε, σύγχρονες προδιαγραφές που πρέπει να παίρνουν υπόψη συνολικά όλα αυτά τα φαινόμενα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν άλλες προδιαγραφές άλλου τύπου και για τις κατασκευές και για όλα αυτά που λέτε, για τα φωτοβολταϊκά και για τα υπόλοιπα. Πρέπει να υπάρχουν σύγχρονες προδιαγραφές. Μα βλέποντας αυτή την εικόνα, κανείς δεν μπορεί να το διανοηθεί. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Ενός νομοθετικού πλαισίου που θα λέγεται. Ένας εθνικός σχεδιασμός με βάση τη διεθνή εμπειρία μέχρι σήμερα που θα εξειδικεύεται στα επιμέρους φαινόμενα και πλημμύρα, φωτιά, σεισμός, ανεμοστρόβιλος και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρξει. Ναι, αλλά και ξέρετε τι γίνεται και να μαζευτείτε όλα τα κόμματα. Σε κάθε περίπτωση να υπάρχουν και μέτρα, εκεί, μέτρα και αντίμετρα. Η μάνδρα, το μάτι, πιο πριν η ηλία και εσύ τι έκανες στις τέσσερις πρώτες μέρες διακυβέρνησή σου και αντί να ακούσουμε κάτι ή να καταλήξετε κάπου. Φοβόμαστε, λέω, γιατί η εμπειρία αυτό έχει δείξει. Είναι θέμα προτεραιότητας. Είναι θέμα προτεραιότητας που βγάζει κάθε κυβέρνηση. Νομίζω ότι δεν υπήρξε. Είναι θέμα προτεραιότητας που βγάζει κάθε κυβέρνηση. Αντιπαραθετική διάθεση στο τραπέζι. Αγαπητοί κύριοι, δώστε μας λίγο τη δυνατότητα να ακούσουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη το Τρουμπή να μας πει έτσι το πλάνο της κυβέρνησης από εδώ και πέρα για την αντιμετώπιση αυτής της καταστροφής. Καλημέρα, Γιάννη. Λοιπόν, καλημέρα. Ο Πρωθυπουργός, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και προφανώς δεν αποτελεί είδηση, αλλά το λέμε, ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή για αυτό το πολύ, πολύ δραματικό φαινόμενο στη Χαλκιδική. Και η κίνηση πρώτα, λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα, να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Από εκεί και πέρα προσαρμόστηκε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού σήμερα, καθώς υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, στις 10.30 και σε 10.30 επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη στο Υπουργείο Παιδείας. Αναβλήθηκαν και τα δύο και σε 20 λεπτά από τώρα, και αυτή είναι η εξέλιξη, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις για την κατάσταση και τους χειρισμούς, τους κυβερνητικούς χειρισμούς και το τι μέλη γενέστε κυρίως, όπως όλοι αντιλαμβάνονται, με την ανακούφιση των πληγέντων στις περιοχές εκεί, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Στέλιο Πέτρα,
στις 12 στη Γενική Γραμματεία Τύπου. Στις 12 η ώρα επίσημη ενημέρωση. Φανταζόμαστε, Γιάννη, θα συμπυκνώσει και αυτά τα οποία από νωρίς το πρωί έχουν πει και αρμόδιοι υπουργοί που έχουν βρεθεί επί τόπου, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός των εσωτερικών, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και τον σχεδιασμό από εδώ και πέρα. Σε 20 λεπτά λοιπόν η σύνδεση με τη Γενική Γραμματεία μέσα στο δελτίο ειδήσεων του μεσημεριού, λοιπόν, στις 12, στο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς έτσι. Στο... ήταν μια δύσκολη κατάσταση και είναι μια δύσκολη κατάσταση για την κυβέρνηση, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει αναλάβει ούτε 48 ώρες ουσιαστικά. Είναι μια καινούργια κίνηση όλα αυτά. Είναι ένα καινούργιο περιβάλλον για τα κυβερνητικά στελέχη. Και θέλουν να περάσουν το μήνυμα από την πρώτη στιγμή ότι είναι επί τόπου. Γι' αυτό και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, έφτασε τα ξημερώματα στην περιοχή μαζί με τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Καραμαλή, τον Υπουργό Υποδομών, αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη, τον κύριο Καράουλου. Να. Και επί τόπου επιχειρούν και προσπαθούν να βοηθήσουν και να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που, όπως καταλαβαίνεις βέβαια, είναι δύσκολες, και πρώτο μέλημα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και να μην έχουμε άλλα βήματα από αυτό το εξαιρετικά φωνικό. Μήνυωρο που κράτησε, ούτε μήνυωρο, ένα τέταρτο ήταν ουσιαστικά. Ναι, ναι, αφού μας λένε σε κάποια σημεία σε έξαρση το φαινόμενο, ήταν για 1,5-2 λεπτά το πολύ. Βλέπαμε κάποια πλάνα, μας έδιναν οι ανταποκριτές μας, Γιάννη Τροπή, από κάποια σημεία όπου είχε κάνει κανονική αποψήλωση μιας περιοχής που έμοιαζε να ήταν πρώην δασική, πώς να το πω, και είχαν κοπεί όλα τα δέντρα σαν να είχε περάσει αλυσοπρίο. Ενώ πραγματικά το φαινόμενο ήταν πάρα πολύ έντονο. Σε επιφυλακή είναι και οι ένοπλες δυνάμεις μας, το έλεγε νωρίτερα ο συνάδελφος, ο Γιώργος ο Σιδέρης, είναι υπό την εποπτεία Χρυσοχοΐδη σε επιφυλακή οι ένοπλες δυνάμεις. Η όποια επιχείρηση. Ναι. Γιάννη Τροπή, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Όχι, νομίζω τώρα το ενδιαφέρον, ή τουλάχιστον προς τη διαχείριση, είναι σε 20 λεπτά από τα όσα θα ακούσουμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το τι μεριγενές και τις επόμενες κινήσεις. Εντάξει, το πιο σημαντικό βεβαίως είναι οι ανθρώπινες απώλειες ανάμεσα σε κτήματα και δύο παιδιά. Ακριβώς. Αλλά υπάρχει και μια περιοχή η οποία έχει χτυπηθεί πάρα πολύ έντονα. Πρέπει να δούμε πώς θα αποκατασταθούν οι πληγές, γιατί είμαστε και στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Ευχαριστούμε και αποζημιώσει για τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε, Γιάννη Τροπή. Κύριε Πλεύρη, είναι δύσκολη η διαχείριση τώρα, κακά τα ψέματα. Ναι, και ξέρετε, γιατί εμένα με λυπεί το γεγονός ότι πείτε να είχαμε την τύχη να μην είχαμε νεκρούς τώρα αυτή τη στιγμή. Να είχαμε την τύχη. Μπορεί να το συζητούσαμε αυτό το θέμα για 5 λεπτά ότι έγινε μια καταστροφή και να φεύγαμε. Είναι λυπηρό που κάθε φορά υπάρχει μια κινητοποίηση σε αυτά μεγαλύτερα όταν έχουμε νεκρούς, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός ο απαιτούμενος, ώστε να ξέρεις ότι όταν έχεις μια καταστροφή ως κράτος έχεις κάνει το καλύτερο δυνατό, και να. Πάντοτε μπορεί να υπάρχουν απώλειες, αλλά να έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη από την πλευρά της κρατικής υποδομής ότι έκανες τα πάντα. Και αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε δυστυχώς ακόμα καταφέρει αυτό. Σε όλες τις καταστροφές, εάν το κράτος λειτουργούσε καλύτερα, θα μπορούσαμε να είχαμε λιγότερες συνέπειες. Αυτό είναι δυστυχώς κάτι αντικειμενικό που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε και μετεωρολόγο. Τη μετεωρολόγο μας είναι χρήσιμο να ακούσουμε για τις επόμενες ώρες, τόσο στην Αττική, σε πολύ λίγο θα την έχουμε την κυρία Ιωάννα Νικολάου, να ακούσουμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες ώρες, τόσο για τις πληγήσεις περιοχές, όσο και για την Αττική, γιατί γνωρίζαμε από την αρχή ότι αυτά τα φαινόμενα θα είχαν διάρκεια και τη σημερινή ημέρα, έλεγαν, έτσι. Μα έχει τρελαθεί και ο καιρός. Δηλαδή, βγήκα το πρωί από το σπίτι μου να έρθω στην ΕΡΤ, έβρεχε. Με το που έφτασα στο ραδιομέγαρο, ένα ήλιο φοβερό, κοίταξα τον ουρανό να δω που είναι τα σύννεφα, δεν τα είδα πουθενά, είχε καθαρίσει. Η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο τρελαθεί ο καιρό. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την κυρία Νικολάου. Κύριε Σερμαλένιε, πράγματι, αυτό να το εντοπίσουμε, το έλεγε νωρίτερα και ο Ανδρέας Πετρόπουλος, η αξιωματική αντιπολίτευση, τουλάχιστον στα δικά μας πάνελ της ΕΡΤ, σε αυτό το κομμάτι δεν έχει βγει επιθετικά. Και λέω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχετε κανονικά σφυροκοπήσει τη νέα κυβέρνηση και για την επιλογή του κ. Μητσοτάκη να πάρει στους ώμους του την ΕΡΤ, την ΕΥΠ, το ΑΠΕ, και για τις αλλαγές στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και για μια σειρά από θέματα, την τοποθέτηση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης μετά από 8 μέρες από τον Άριο Πάγο. Εδώ όμως
Δείχνεται μια σοβαρότητα, πρέπει να πω, και έρχεται λοιπόν ένα ερώτημα που έβαζε η κυβέρνηση, δεν η νέα κυβέρνηση. Δεν στα άλλα που κάνουμε κριτική, όχι, όπως δεν δείχνουμε σοβαρότητα. Όπως το λέει, λέω, η όχι, κυβέρνηση. Όχι, απλώς διακρίνεται, φαντάζομαι, αυτό εννοείται. Ναι, αυτό είναι πολύ, πιο, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Έτσι, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Είναι προφανές την αναγκαιότητα της αντιμετώπισης. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρξει μια συνένεση σε αυτά τα φαινόμενα. Εδώ ακούγεται ότι στο μέλλον μπορεί ολόκληρα νησιά δικά μας να εξαφανιστούν από την άνοδο της θάλασσας, ναι, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άρα η αξιωματική αντιπολίτευση λοιπόν, που θα ασκείται, το πολιτικό ήταν το ερώτημα. Δεν μιλάω, δεν θα είναι στα μεγάλα τον κόσμο, ναι, ότι αυτό θα συμβεί σε 5, 10, 50 χρόνια, ναι, αλλά μπορεί σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να έχουμε και τέτοια, ναι, φαινόμενα. Ναι. Καταλαβαίνετε επομένως ότι χρειάζεται ένα σοβαρό σχεδιασμό και συνένεση όλων. Mm-hmm. Τώρα, στα υπόλοιπα που είπατε, yeah, είναι προφανές ότι εμείς θα ασκήσουμε μια yeah προγραμματική και μαχητική αντιπολίτευση, διότι εγώ θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία από τις πρώτες ώρες yeah δείχνει ένα τρίπτυχο. Yeah. Έλεγχος, καταστολή, οικονομισμός. Μάλιστα. Και αν θέλετε να σας τα αναλύσω. Ξέρετε κάτι τώρα, κύριε Σερμαλένη, έχουμε φτάσει στο τέλος. Πρέπει να παραδώσουμε και νωρίς στο δελτίο, γιατί έχει τις ανακοινώσεις του κυρίου Πέτσα. Επειδή λοιπόν είναι παραπάνω από βέβαιο ότι θα έχουμε στα επόμενο κυρικό φαινόμενο να ξανασυζητάμε πάλι, γιατί αυτό έχει γίνει μέχρι τώρα. Είχαμε σεισμούς, είχαμε θύματα. Αντισεισμική θωράκιση δεν υπάρχει. Είχαμε πλημμύρες, είχαμε θύματα. Αντιπλημμυρική προστασία δεν υπάρχει. Είχαμε φωτιές, είχαμε θύματα. Αντιπυρική προστασία δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν εδώ είναι θέμα προτεραιοτήτων. Και εδώ, σαν ΚΚΕ, έχουμε πολλές φορές προβάλλει αυτά τα ζητήματα, γιατί έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Κύριε Κατσότη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θεωρούμε ότι ο λαός θα πρέπει να επαγρυπνά και να προβάλλει αυτά τα ζητήματα για να μπορεί να νιώθει ασφαλής. Ευχαριστήσουμε εδώ.